Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder και του FNL Guide, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς The Bartenders. Επιστρέφουμε στο Χαλάνδρι για να επισκεφθούμε το El Rey Yellow Bar και τον διακεκριμένο αρχηγό της μπάρας του, τον Διονύση Πολάτου. Σπουδάζοντας το φυσικό της Πάτρας, αποφάσισε συνειδητά να ασχοληθεί με τα αποστάγματα και η δουλειά του μου κέντρισε το ενδιαφέρον για να το γνωρίσω. Πάμε να δούμε τι θα μας φτιάξει. Ασχολούμαι από 97, περίπου 99, στην Πάτρα ως φοιτητής. Σε πολύ ερασιτεχνικό επίπεδο βέβαια τότε. Δεν υπήρχαν καν όλα αυτά που σήμερα γνωρίζουμε. Μετά επιστροφή Αθήνα και εκεί πλέον αρχίζω και δουλεύω σε κάποια καλά της εποχής μαγαζιά. Στο Φολί, στην Αλεξάνδρας, στο Ζάνζιμπαρ, στο Θηρίο, πολλά χρόνια στην Ήδρα σεζόν, στην Ιδρονέτα. Και το 2005 ή 2004, δεν θυμάμαι ακριβώς, βρίσκομαι στην Πανόρμου, σε Ανταποτέγια, όπου εκεί και μας πετυχαίνει αυτό το μεγάλο μπραφ των cocktails. Κάνουμε τα πρώτα μας σεμινάρια εκείνη την εποχή, μαζί με πολλούς ανθρώπους του χώρου αυτή τη στιγμή. Και αρχίζουμε και μαθαίνουμε σιγά σιγά και τα υλικά και τα κλασικά κοκτέιλ. Μία άλλη πόρτα ανοίγει και προσπαθούμε εκείνη την περίοδο να στήσουμε ένα κατάλογο, να βγάλουμε έξω τα Screaming Orgasm, κάτι Blue Lagoon και κάτι τέτοια και να βάλουμε πιο απλές γεύσεις, πιο κλασικές. Από εκεί θεωρώ ότι αρχίζει πλέον η πορεία του κοκτέιλ για μένα προσωπικά. Μετά έχουμε αρκετά ταξίδια. Νέα Ορλεάνη, Κούβα, Ιρλανδία, Σκωτία, να γνωρίσουμε τα αποστάγματα, τους ανθρώπους και τα κοκτέιλς βέβαια. Και φεύγουμε από την Πανόρμου και έρχομαι εδώ, το 2009 περίπου. Είμαι πολύ τυχερός γιατί συναντάω έναν άνθρωπο, τον Δημήτρη τον Σοφακόπουλο που έχει το μαγαζί, ο οποίος με εμπιστεύεται και μου δίνει την ευχέρεια να παίξω και με τα υλικά και με τον κατάλογο και να στήσουμε ένα cocktail bar. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Η φιλοσοφία μου είναι καταρχάς να κερδίσω τους ανθρώπους. Δηλαδή για μένα το πιο μεγάλο κομμάτι μέσα σε όλο αυτό είναι η επαφή με τους ανθρώπους. Το να τους δώσεις κάτι διαφορετικό, το να τους κάνεις να περάσουν καλά, το να είσαι ένα μικρό κομμάτι μέσα στη νύχτα τους. Μ' αρέσει η νύχτα απ' την άλλη. Μ' αρέσει η απλότητα που προσφέρει το σκοτάδι, που οι άνθρωποι θέλουν να βγουν, να ξεσκάσουν, να φλερτάρουν, να ξεχάσουν λίγο τα πρωινά τους. Αυτό νομίζω είναι η φιλοσοφία μου. Το να κερδίσεις τον άλλον ως φιλοξενούμενο, ως guest μέσα εδώ. Τελικά που αγαπάνε τα βότανα καταρχάς, τα αρώματα που βγάζουν, οι γεύσεις, το πώς επιδράει το ένα μετάλλο, το πώς επιδράνε με το αλκοόλ. Μ' αρέσουν τα εποχικά προϊόντα γενικά, δηλαδή δεν θέλω να ψάχνω φράουλες μέσα στον Αύγουστο και τέτοια πράγματα, κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτή την περίοδο έχουμε φάει μια ψύχωση με τα αποξηραμένα σίκα, δεν ξέρω γιατί ακριβώς, μας αρέσουν πολύ. Όλα μας αρέσουν, και τα λουλούδια και τα φρούτα. Νομίζω όλα. Ίσως αυτή την περίοδο λίγο πιο πολύ ασχολούμαστε με τα βότανα γιατί προσπαθούμε να τα γνωρίσουμε καλύτερα. Το όνομα του μαγαζιού είναι El Rey Yellow Bar. Είναι ο κεντρικός ήρωας από ένα βιβλίο του Ρόμπιν στο Άρωμα του Ονείρου. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται διάφορα πράγματα μαζί. Υπάρχει ένα αρχαίο ζευγάρι που κατακτά την Αθανασία κατά κάποιο τρόπο. Ψάχνουν να βρουν μια μυστική συνταγή για το τέλειο άρωμα. Μπλέκουν εκεί πέρα με τη Νέα Ορλεάνη, με έναν τύπο που βγάζει μέλια και έχει μέλισσες γύρω από το κεφάλι του.
Είναι λίγο σουρεάλ γενικά το βιβλίο και νομίζω και το μαγαζί του ταιριάζει απόλυτα και αυτό που βγάζει. Και είναι ένα ζεστό βιβλίο και γι' αυτό είναι και ένα ζεστό μαγαζί νομίζω αυτό. Πάνω απ' όλα έχει να κάνει με τους ανθρώπους και την αγάπη νομίζω. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την επαφή. Νομίζω όλα εκεί καταλήγουν. Θα φτιάξουμε κάτι με τζίντζερ, με διάφορα είδη πιπεριών, με ρούμια, με μοσχοκάριδο. Αυτά. Ωραία, μια ιστορία. Επειδή με δυσκόλεψε αυτό όταν το σκεφτόμουν και επειδή οι καθημερινές ιστορίες που συμβαίνουν γύρω μας πραγματικά δεν τις προλαβαίνουμε, αλλά αυτές είναι που αγαπάμε. Η πιο ωραία ώρα στο μαγαζί είναι όταν θα σβήσουν όλες οι μουσικές και θα μείνουμε μόνοι μας και τότε ο καθένας από εμάς θα διηγηθεί το δικό του κομμάτι για να φτιάξουμε το puzzle της κάθε νύχτας. Νομίζω εκείνη την ώρα είναι οι πιο ωραίες ιστορίες. Τώρα είναι πολύ νωρίς για να σου πω μια ιστορία. Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο για να μας το χρησιμοποιήσουμε και σαν γέφυρα για το κοκτέιλ μας. Είναι δύο πιτσιρίκια λοιπόν σε ένα παγκάκι και ρωτάει το ένα το άλλο σε τι πιστεύεις. Και λέει το άλλο, εγώ πιστεύω στην ουτοπία. Λέει, ουτοπία, τι είναι ουτοπία. Λέει, ουτοπία είναι αυτό που όταν κάνεις ένα βήμα προς αυτή, φεύγει δύο μακριά σου. Και όταν κάνεις δύο βήματα προς το μέρος της, αυτή φεύγει τρία βήματα μακριά σου. Καλά λέει, και γιατί πιστεύεις αυτό. Γιατί με βοηθάει να προχωράω. Αυτή είναι η ιστορία μας και αυτή θα είναι και η γέφυρά μας για το κοκτέιλ που θα λέγεται νουτοπία. Εντάξει.